Ένα αυτοσχέδιο καφενείο είχε στήσει σε παράπηγμα σε συνοικία του Βόλου ένας 64χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ για παράβαση του νόμου περί παιγνίων και των μέτρων πρόληψης περί ασθενειών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας με τη συνδρομή της ομάδας Δίας συνέλαβαν τον 64χρονο και ακόμη 8 παίχτες, καθώς έπαιζαν χαρτιά χωρίς χρήματα. Στον 64χρονο που είχε μετατρέψει το παράπηγμα σε καφενείο, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στους άλλους 8 συλληφθέντες ηλικίας από 28 έως 50 4 ετών επιβλήθηκαν πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον καθένα για άσκοπη μετακίνηση. Ο 64χρονος αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί σε ρητή δικάσιμο. Στο μεταξύ, 25 παραβάσεις των μέτρων για τις μετακινήσεις και τη χρήση μάσκας βεβαιώθηκαν χθες στη Μαγνησία. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις σε οδηγούς για μη χρήση μάσκας, 12 σε πεζούς και 3 σε οδηγούς για άσκοπη μετακίνηση, ενώ 2 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς αυτοκινήτων για υπεράριθμους επιβάτες. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, κατά το τελευταίο 24ωρο, από τις υπηρεσίες των 4 διευθύνσεων αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6.000 έλεγχοι, συνελήφθησαν 17 άτομα και βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, άσκοπη μετακίνηση και άλλα.